ήταν μια επίσκεψη όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά ουσιαστική, ενημερωτική, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο πρόεδρος είναι αρκετά ενημερωμένος γύρω από τα αγροτικά θέματα, γνωρίζει τα προβλήματα του αγροτικού χώρου και το έδειξε στις συνομιλίες που είχαμε με φορείς, παράγοντες και αγρότες. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε εκπροσώπους των συνεταιρισμών της ΕΑΣ, του αγροτικού συνεταιρισμού, αγρότες, να επισκεφθούμε τα μπέλια και να ακούσουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα των αγροτών. Αυτό το οποίο είναι ο κοινός προνομαστής και πιστεύω το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, ιδιαίτερα οι αγρότες, είναι ότι έχουν περιέλθει σε μια τραγική κατάσταση. Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι καταστροφική για τον αγροτικό χώρο, αφού όπως γνωρίζετε και θα σας τα πω πολύ περιληπτικά, το ΦΠΑ από 11, 13 και 8% που ήταν για όλο τον αγροτικό χώρο έφτασε στο 24%. Ο ΕΛΓΑ έχει σταματήσει να πληρώνει, διότι όπως γνωρίζετε μετέφεραν τα αποθεματικά στην Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να καλύψουν άλλες τρύπες και βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις αφού δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για τα οδηπορικά των γεωπόνων, με αποτέλεσμα οι γεωπόνοι να έρχονται να κάνουν αυτοψίες αφού έχει γίνει συγκομιθή, αφού έχουν τριγηθεί τα μπέλια, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία εικόνα, και αν βέβαια ο αγρότης ζητήσει και επανεξέταση, τότε πιθανότατα να έρθουν τον επόμενο χρόνο. Είναι η πολιτική σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό μέρος, τα ασφάλιστρα πλέον είναι δυσβάστακτα, είναι 27% επί του εισοδήματος του αγρότη, ή αν δεν έχει εισόδημα επί των αντικειμενικών κριτηρίων. Δηλαδή έχεις ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, έχεις εισόδημα 12.000, άρα θα πρέπει να πληρώσεις 3.000 ασφάλιστρο χωρίς να έχεις καμία δυνατότητα. Υπάρχουν τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις τιμές των προϊόντων. Εν πάση περιπτώσει, όταν ένας αγρότης παράγει, εργάζεται και έχει τελικά ένα εισόδημα καθαρό, να σου πω για παράδειγμα 50.000 ή 20.000, και από τις 50.000 το κράτος του παίρνει το 82%, του τέσσερα του παίρνει 40%, αντιλαμβάνεστε, είναι εύκολο να το καταλάβετε, πόσο δύσκολο από εκεί και πέρα ο αγρότης μπορεί να προγραμματίσει την επόμενη σεζόν, να πληρώσει τα καλλιεργητικά έξοδα και να ανταποκριθεί επίσης και στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτό δυστυχώς το είδαμε στην επίσκεψη του Προέδρου και είχαμε μια πολύ ευχάριστη είδηση, μια μεγάλη ευχάριστη είδηση, ότι η Νέα Δημοκρατία όταν έρθει στην εξουσία θα καταργήσει αυτόν τον ληστρικό ειδικό φόρο κατανάλωσης που αφορά το κρασί. 23.000 θα πρέπει να δώσει ο ηνοποιός, ο οποίος έχει μια ποσό, ένα αποθεματικό της τάξης των 80-90.000 τόνων. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, επιβαρύνει και την κατανάλωση αλλά και τον αγρότη, με αποτέλεσμα σήμερα το κρασί να πωλείται κάτω από το κόστος, και αυτό έχει όλες τις συνέπειες που είναι πολύ εύκολο να τις αντιληφθεί κάποιος. Και παράλληλα είπε το αυτονόητο. Φόρος αφού πρέπει να μπει στα ποτά, να μπουν στα εισαγόμενα ποτά και όχι στο κρασί που είναι το δυναμικό μας. Πολύ σωστή παρατήρησή σας. Έχουν εντάξει, όπως γνωρίζετε, το κρασί στα ενοπνευματώδη. Βέβαια, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτόν τον φόρο τον έβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε βεβαίως να αναζητήσει άλλη πηγή προκειμένου να εισπράξει αυτό το αντίστοιχο ποσό, προτίμησε τους αγρότες. Διότι ήταν οι τοπικές συνοποιήσεις. Βέβαια, και κατ' επέκταση ο αγρότης. Οι τοπικές ηθοποιίες. Ακριβώς. Που μπήκαν στη διαδικασία. Που παράγουν. Που η δραστηριότητά τους, τα λέτε πάρα πολύ καλά, η δραστηριότητά τους είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την αγροτική παραγωγή. Και βεβαίως κατέληξαν σε αυτή τη λύση, διότι θέλουν να έχουν 4 κρατικά κανάλια, για παράδειγμα, με χιλιάδες υπαλλήλους, διότι δεν θέλουν να πειράξουν κανένα από τους φορείς και τους οργανισμούς οι οποίοι σήμερα είναι άγρισοι, χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις, διότι αυτή είναι το πελατειακό κράτος που έχει καλλιεργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η ψηφοφόρη του και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τους βάλει να πληρώσουν ή να εργαστούν εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες, διότι κανείς δεν λέει να διώξουν ανθρώπους, αλλά επιβάλλεται όμως να γίνουν τολμηρές αναδιαρθρώσεις ώστε να μπορέσουν να στελεχωθούν υπηρεσίες που έχουν μεγάλες ανάγκες, όπως για παράδειγμα το ΙΚΑ, εφορία, τα νοσοκομεία, και να καταργηθούν εκείνοι οι οργανισμοί που είναι άχρηστοι και ζουν παρασιατικά σε βάρος της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Κολιάς, ό,τι έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς, με τις τηλεοπτικές άδειες, συμφωνείτε στο κλείσιμο των καναλιών με κατά συνέπεια να γίνουν 4 άδειες
και όπως επίσης τα περιφερειακά να γίνουν το πολύ 2 έως 3 άδειες. Ακούστε. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα να δείχνει, να λέει ότι φάνηκε και ο κύριος Παπάς, ότι φάνηκε ότι πραγματικά πηγαίναν για το δημόσιο συμφέρον να βγάλουν όσο γίνεται περισσότερα Ωραία. Χρήματα από την ώρα που δεν κλείσανε το Sky. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας, διότι ο στόχος ήταν το δημόσιο συμφέρον, αλλά η πάταξη της διαπλοκής. Και σε ό,τι αφορά αυτό, εγώ άκουσα τον κύριο Καμένο, τον δεύτερο εταίρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε επιλέξει ότι αν νομίζει κάποιος που πήρε την άδεια ότι μπορεί με μαύρα χρήματα. Και με το όνομα βεβαίως αφορούσε τον κύριο Καλογρίτσα. Εάν νομίζω ο κύριος Καλογρίτσας ακριβώς ότι με μαύρα χρήματα και αδήλωτα και όλα τα σχετικά και πιέζοντας και εκβιάζοντας, διότι όπως γνωρίζετε είναι και εργολάβος, ότι αν νομίζω θα πάρει άδεια να είναι γελασμένος. Άρα θα πρέπει να αναζητήσετε τον κύριο Καμένο, να ακούσουμε την άποψή του τώρα, ώστε να βγάλουμε και εμείς τα συμπερασματά μας. Διότι δημιουργείται ένα εύλογο ερωτηματικό. Πώς είναι δυνατόν ένας εργολάβος να καταβάλει ΚΑΣ 75 εκατομμύρια περίπου για να πάρει μια άδεια και την άλλη μεριά να αφήνει απλήρωτους, όπως γνωρίζω και πολύ καλά, διότι έχει και έργα στην Κορινθία, και να αφήνει απλήρωτους εργάτες που σκάβουν, που ανεβαίνουν σε κολόνες για ένα 5 χρόνο μεροκάματο. Αυτά είναι θέματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να διερευνηθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά αποδυναμώνουν τα επιχειρηματά τους ότι το κάναμε εμείς για να πατάξουμε την διαπλοκή. Φτιάχνουν ένα κανάλι στα μέτρα τους προκειμένου να εξυπηρετήσει τους κομματικούς τους στόχους. Εκλογές θα έχουμε, γιατί πολλοί είπαν ότι σήμερα έρχεται ο Τσίπρας να εγκαινιάσει ένα έργο που έχει εγκαινιαστεί 3, 4, 5 φορές. Επειδή έρχονται εκλογές. Το έργο. Μάλιστα, σήμερα είδαμε και σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου, αν ρωτήσατε τον κύριο Τσίπρα, θα πρέπει να πληρώνουμε διόδια. Δεν μπορέσαμε να το ρωτήσουμε. Διότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στα διόδια της Κορίνθου πριν το 2014 περίπου, φαντάζομαι ότι ήταν, με ένα επιτελείο ΣΥΡΙΖΕΟΝ, ανέβαζαν τις μπάρες και καλούσαν τον κόσμο να μην καταβάλει το αντίτιμο των διόδιων. Βέβαια σήμερα πιστεύω ότι μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη, αλλά αν ισχύσει αυτή η δέσμευση που είχαν, να το γνωρίζουμε κι εμείς, διότι τώρα που εγκαινίασαν ένα δρόμο που εμείς φτιάξαμε, που εμείς είχαμε εγκαινιάσει και θέλοντας να παίξουν επικοινωνιακά, θεωρώ ότι αυτό πλέον δεν μετράει. Μετράνε τα προβλήματα του κόσμου που τον έχουν φέρει σε αδιέξοδο, που τα χρέη προς τις τράπεζες έφτασαν το 89 δισεκατομμύρια, που ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, και από την άλλη μεριά το κράτος, ενώ εισπράττει δεν πληρώνει τους προμηθευτές, δεν πληρώνει τους ανθρώπους που παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν πληρώνει τους εργολάβους, δεν πληρώνει αυτούς που συντίζουν τους πρόσφυγες, με αποτέλεσμα η αγορά σήμερα να στερείται 11 δισεκατομμύρια και μεταξύ των βέβαια και το ΦΠΑ στους αγρότες δεν το δίνει, συν όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Κόλλη, μια τελευταία ερώτηση. Εσείς πληρώσετε τον ΕΜΦΙΑ, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα τον καταργήσει, γιατί είναι ένας άδικος φόρος. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει πει τόσα που δεν μπορούμε να τα παριθμίσουμε, διότι δεν μίλησε μόνο για τον ΕΜΦΙΑ, μίλησε ότι θα χαρίσει και τα χρήματα. Και βέβαια σε ένα βαθμό έχει αντιγράψει τον Αρτέμι Σόρα, ο οποίος τελευταία εμφανίζεται δηλώνοντας ότι ξέρετε εγώ δεν είμαι παπατζής, εγώ θα πληρώσω όλα τα δάνεια και όλες τις υποχρεώσεις όλου του κόσμου απέναντι στην εφορία. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα, απεδείχθη ότι όλα ήταν ψέματα, εγκλώβησε τον ελληνικό λαό σε αυτή την υποσχεσιολογία, κατάφερε να υφαρπάξει την ψήφο του, να κυβερνάει σήμερα τη χώρα και να την οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Θα δείτε τους επόμενους μήνες ότι θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για την ελληνική οικονομία, αφού πλέον ο κόφτης υπερίπτωται πάνω από τα κεφάλια μας, να κοπούν και συντάξεις πέρα από τις περικοπές που έχουν κάνει μέχρι σήμερα, που να σας θυμίσω ότι έκοψαν τις συντάξεις των 620 ευρώ, τις έφτασαν στα 480, κόβοντας βέβαια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το ΕΚΑΣ, ανθρώπους που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Η τελευταία μου ερώτηση, γιατί είπατε για τον Αρτέμι τώρα, οι επόμενες εκλογές, θα ακούσει ο κόσμος τη φωνή της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει υποσιοσιολογία και έχει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ή πιστεύετε ότι θα δούμε τον Αρτέμι Σόρα να μπαίνει στη Βουλή? Εγώ θα επικαλεστώ μια λαϊκή παροιμία που λέει ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Ήδη δεν έχουν κοροϊδέψει μόνο μία φορά τον κόσμο, κοροϊδέψαν και τους δικούς τους.
που ψήφισαν και χοροπηδούσαν στο Σύνταγμα να βγει η Ελλάδα από το ευρώ και να μην δεχτεί τα μνημόνια και έκαναν ακριβώς τα αντίθετα. Πλέον θεωρώ ότι και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης έχει αντιληφθεί ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πρωτοπόρος στα ψέματα και στις υποσχέσεις και θεωρώ ότι δεν θα ξανασκεφτούν να ψηφίσουν ανθρώπους οι οποίοι προκειμένου να πάρουν την ψήφο τους υπόσχονται στους πάντες τα πάντα. Η Νέα Δημοκρατία πλέον αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας και από ό,τι μας είπε και ο Πρόεδρος δεν είναι διατεθειμένος να καταβήγει σε τέτοιου είδους λαϊκισμούς προκειμένου να κερδίσει την ψήφο του κόσμου. Άλλωστε το κάναμε αυτό και με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Καραμαλή που λέγαμε ότι εμείς... Προσπαθήστε να μιλήσετε... Βεβαίως, τη μία φορά... Κοιτάξτε να δείτε, τη μία φορά είπαμε ότι λεφτά υπάρχουν συγκεκριμένα 30 δις, άρα θα πάρουν όλοι. Εμείς είπαμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις πέρα από αυτά που υπάρχουν. Φτάσαμε το 14. Να έχουμε ίσως κελισμένο προϋπολογισμό, να διαγράφεται πιθανότατο το ενδεχόμενο να βγούμε από το μνημόνια και να μπούμε σε γραμμή της πιστοληπτικής σταθερότητας. Δυστυχώς ο κόσμος και πάλι παρασύρθηκε. Θεωρώ όμως ότι τα ψέματα τελείωσαν οριστικά και αμετάκλητα. Κύριε Κόλλια, θα είστε βουλευτής? Εγώ θα θέσω βεβαίως την επιλογή ποιοι θα είναι υποψήφοι. Ανήκει η επιλογή, το δικαίωμα της επιλογής ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο. Νομίζω εγώ θα θέσω... ότι στηρίζει αυτούς που... Εγώ θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του κόμματος και αν ο Πρόεδρος κρίνει ότι μπορεί να είμαι στο επόμενο ψηφοδέλτιο και να βοηθήσω, εγώ με πολύ χαρά θα αποδεχτώ αυτή την πρόσκληση.